ότι μετά τη Σοφία Μπεκατόρου υπήρχαν τρεις ακόμη αθλητριές μας και μεταξύ αυτών η πρωταθλήτρια ιστιοπλοείας, κυρία Μαρίνα Ψυχογιού, η οποία κατήγγειλε ένα αντίστοιχο περιστατικό, λέγοντας μάλιστα πως θα μπορούσα πολύ εύκολα να είχα βρεθεί στη θέση της Σοφίας. Οι συνθήκες θέμα με συγκυρίας ήταν να ακριβώς. Ξεφύγω. Η κυρία Ψυχογιού είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σας, κυρία Ψυχογιού. Καλημέρα σας, καλημέρα. Καλημέρα. Και ευχαριστούμε πολύ για αυτή εσείς την επικοινωνία. Εσείς ενθαρρυνθήκατε, φανταζόμαστε, από τα όσα ακούσατε από τη Σοφία Μπεκατόρου, έτσι? Δεν είναι θέμα ενθάρρυνσης. Είναι θέμα να υπάρχει νόημα να βγει κάποιος και να πει κάτι. Γιατί να μην πέσει το κενό, λέτε, αυτό που θα πείτε. Ακριβώς. Μάλιστα. Όπως έγραψα στην ανάρτησή μου, σε ποιο να το πεις. Και να κάνει τι. Γιατί όμως το λέτε αυτό? Αυτό τώρα είναι πολύ ενδιαφέρον. Σε ποιο να το πεις. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Γιατί προηγουμένως μιλούσαμε με άλλον έναν κύριο, ο οποίος ήταν, από ό,τι καταλαβαίνω, χρόνια στην Ομοσπονδία, αλλά λέει δεν ήξερε τέτοια πράγματα. Για εξηγήστε τέτοια, λοιπόν. Σε ποιο να το πεις. Δηλαδή, είναι, αν το έλεγες, καταστρέφεσαι, ας πούμε. Κοιτάξτε. Μετά από 40 χρόνια στην ιστιοπλοεία, οι αδικίες εκ μέρους του συστήματος, τόσο σε μένα όσο και σε συναθλητές μου, είναι αναρρύθμιτες. Και αυτό είναι πολύ λιγότερο τραυματικό από άλλα που έχουν συμβεί. Εσάς πότε σας συνέβη το περιστατικό, κυρία Ψυχογιού? Το 1993. Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ παλιά. Τότε δεν θέλατε να το καταγγείλατε? Πώς αισθανθήκατε, φανταζόμαστε πώς μπορεί να αισθάνετε ένας άνθρωπος που νιώθει μια τέτοια πίεση. Τότε θέλατε να το καταγγείλατε? Δεν ήθελα να το καταγγείλω, γιατί αν το έλεγα στους γονείς μου θα με απομάκρυναν από το περιβάλλον, και αυτό σημαίνει ότι δεν θα έκανα πια ιστιοπλοεία, που μου άρεσε πάρα πολύ το άθλημα. Και στο περιβάλλον του αθλήματος, όπως έχω γράψει ξεκάθαρα στην ανάρτησή μου, δεν ξέρω αν τη διαβάσατε. Βεβαίως. Απλά θα έρθω σε μεγάλη περιορισμένη, στον χώρο του ομίλου ή στον χώρο της ομοσπονδίας. Δεν το είχατε μοιραστεί με κανέναν, κυρία Ψυχογιού, όταν συνέβη? Το μοιράστηκα με κάποιους μετά από πάρα πολλά χρόνια, όταν είχα σταματήσει να αγωνίζομαι. Αλλά σας ξαναλέω και είπα στην ανάρτησή μου ότι η κάθε μία και ο καθένας, γιατί μπορεί να συμβεί και σε αγόρι κάτι αντίστοιχο, όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, το διαχειρίζεται με όσο πιο ανώδυνο τρόπο μπορεί για τον ίδιο και για τους... Είχατε ακούσει και άλλα παρόμοια περιστατικά από συναθλητές, συναθλήτρες? Είχατε ακούσει παρόμοια αντίστοιχα περιστατικά? Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή τη συζήτηση, γιατί πιστεύω ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα δεν είναι να κάνουμε κουτσομπολιό για το τι έγινε. Όχι, αλλά αν αυτό έχει ένα τεράστιο εύρος, κυρία Ψυχογείου, αν αυτά τα περιστατικά είναι τόσο πολύ διαδεδομένα στον χώρο του αθλητισμού και του πρωταθλητισμού, έχει μεγάλη σημασία. Είναι όμως να σπάσουμε τη σχέση εξουσίας, κυρία. Ακριβώς, ναι, αλλά αυτό δεν θα το σπάσουμε ανοίγοντας, βρίσκοντας παρόμοια περιστατικά που έγιναν πριν από 30 χρόνια. Αυτό θα το σπάσουμε δημιουργώντας ένα περιβάλλον στο οποίο δεν θα υπάρχει χώρος για να παρουσιάζονται τέτοια περιστατικά. Γιατί τα θύματα δεν πρόκειται να μιλήσουν. Όπως δεν μιλούσαν τότε, δεν θα μιλάνε και τώρα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον στο οποίο δεν θα μπορεί να γίνεται κατάχρηση εξουσία. Το έχετε σκεφτεί αυτό πώς γίνεται, κυρία Ψυχογιού? Το έχετε σκεφτεί όλα αυτά τα χρόνια? Πώς γίνεται να σταματήσει η κατάχρηση εξουσίας? Η εξάρτηση του αθλητή από αυτόν που τον εξουσιάζει εκεί μέσα στο περιβάλλον. Φυσικά. Πρέπει να έχουμε ένα σύστημα αξιοκρατικό, διαφανές, αδιάβλητο, όπου δεν θα υπάρχει χώρος για τέτοιες συμπεριφορές, με ξεκάθαρες διαδικασίες. Μα εδώ βλέπουμε τους ίδιους παράγοντες 30 και 40 χρόνια. Σε όλο αυτό είπε κάτι, γιατί μέχρι τώρα δεν υπάρχει αξιοκρατία. Πώς αναδεικνύονται οι αθλητές? Θεωρώ ότι δεν υπάρχει. Θεωρώ ότι ακόμα το γεγονός ότι οι ίδιοι άνθρωποι είναι σε θέσεις εξουσίας για όλα αυτά τα χρόνια
δημιουργεί τις προϋποθέσεις για... Μια φθορά. Μάλιστα. Αυτό, αυτό για νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό. Κυρία Ψυχογιού, εσείς αυτές τις μέρες έχετε μιλήσει με τη Σοφία? Τι σημασία έχει αυτό? Το λέω αυτό γιατί αυτό φαντάζομαι ότι αισθάνεστε και όλοι ανακούφιση πια, οι άνθρωποι που τα ζούσατε όλα αυτά τα χρόνια πίσω από κλειστές πόρτες. Και μια αλληλεγγύη μεταξύ σας, βέβαια. Και είδαμε την κυρία Μπεκατόρου πριν από λίγο να ανεβάζει και μια ανάρτηση και να λέει ευχαριστώ που και οι συναθλητές μου και όλοι γινόμαστε ένα στην πραγματικότητα. Με την έννοια ότι δεν πέφτεται από τα σύννεφα, κυρία Ψυχογιού. Δηλαδή, εμείς ακούγοντας αυτό που ακούσαμε από την Μπεκατόρου, προφανώς κεραυνοβοληθήκαμε. Εσείς αισθανθήκατε το ίδιο? Η ανάρτησή μου ξεκινάει, δεν πέφτω από τα σύννεφα, κύριε. Ναι, απλώς επειδή το συζητάμε τώρα στον αέρα, γι' αυτό καλό να τα επαναλάβουμε, γι' αυτό σας ρωτάμε. Ναι, αυτό που προσπαθώ να σας πω είναι ότι η ενέργειά μας θα πρέπει να πάει στο ότι πρέπει να φτιάξουμε ένα σύστημα διαφορετικό, στο οποίο δεν θα επιτρέπεται η κατάχρηση εξουσίας. Σε αυτό αναφέρεται ο κύριος Κακραμανάκης, ο οποίος δεν πήγε και κατέθεσε 130 σελίδες. Τι λέει ο κύριος Κακραμανάκης, αν δεν λέει μόνο αυτό που συνέβη στην κυρία Μπεκατόρου και σε άλλες αθλητές? Τι άλλο αποκαλύπτει? Το τι αποκαλύπτει ο κύριος Κακραμανάκης είναι κομμάτι της δικαστικής έρευνας. Είπε χθες ότι δέχονταν απειλές ακόμα και για τη ζωή του εδώ στο κεντρικό μας δελτίο, ότι έχει φτιαχτεί και ένα βίντεο με πολλούς αθλητές που μιλάνε και κάνουν τις καταγγελίες τους ο καθένας και όλα αυτά θα πάνε στον εισαγγελέα. Ακριβώς. Εσείς έχετε μιλήσει σε αυτό το βίντεο? Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, τι έχετε πει αυτά που είπατε εδώ τώρα? Αυτά θα πάνε στον εισαγγελέα όμως. Είναι... Αυτό που σας λέω είναι ότι πρέπει να αφιερώσουμε την ενέργειά μας για να αλλάξουμε το σύστημα. Αλλά δεν νομίζω ότι έχει νόημα. Αυτό είναι θέμα της πολιτείας πάντως. Ακριβώς. Δηλαδή από τη μία η δικαιοσύνη, από την άλλη η πολιτεία. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ψυχογιού. Ευχαριστούμε, κυρία Ψυχογιού. Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία.